πάμε στο σημείο αυτό να συνδεθούμε με τον κύριο Αλέξανδρο Ιορδάνη, μηχανοδηγό. Ιορδανίδη, μηχανοδηγό. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί νομίζαμε ότι τα έχουμε αφήσει πίσω όλα αυτά ή τουλάχιστον βρισκόμαστε πολύ κοντά στο να μην υφίστανται ως προβλήματα. Αλλά η περιγραφή που υπάρχει από την ΕΡΑΣ είναι ότι τα προβλήματα παραμένουν και ότι θα πρέπει να πάμε ξανά σε μονή γραμμή. Ακριβώς. Καταρχάς, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω προσωπικά από το κοινό δελτίο τύπου το οποίο ουσιαστικά εξέδωσαν οι Χελένη πριν με τον ΟΣΕΑ. Το οποίο είναι η απάντηση ουσιαστικά στη ΡΑΣ. Μέσος πλην σαφώς ακριβώς. Στο οποίο ουσιαστικά ενημερωθήκαμε όλοι με τον πλέον επίσημο τρόπο για την κοινή πορεία των δύο εταιριών. Mm-hmm. Και για τους μηχανοδηγούς θα ήταν δεδομένο η κοινή πορεία των δύο αυτών εταιριών. Ο μεν διαχειριστής υποδομής, ο άλλος πάροχος υπηρεσιών. Αρκεί βέβαια οι βασικοί πυλώνες οι οποίοι θα οριοθετούσαν αυτή την κοινή πορεία να ήταν η βελτίωση των υποδομών. Με στόχο το δημόσιο συμφέρον φυσικά. Σύγχρονος και ασφαλής συνδυόδρομος. Αυτά είναι τα οποία ζητάμε εμείς οι μηχανοδηγοί. Αντί αυτού, στην ανακοίνωση πρώτο-πρώτο βλέπουμε ένα συγκεκριμένο bullet, να το πω, το οποίο μιλάει για περαιτέρω και απόλυτη αυστηροποίηση του ΓΚΚ. Και πραγματικά αναρωτιόμαστε εμείς οι μηχανοδηγοί πόση παραπάνω αυστηρότητα χωράει όταν εμείς οι ίδιοι εργαζόμενοι έχουμε πληρώσει με την ίδια μας τη ζωή. Πάμε λίγο στο διατάφτα. Η απάντηση επί της ουσίας αυτό που λέει, από ό,τι έχω καταλάβει εγώ, είναι επικριτική ως προς τα προβλήματα, τα κακώς κείμενα τα οποία επισημαίνει η ανακοίνωση που έβγαλε η ΡΑΣ, η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων. Και εγώ αυτό ένα έχω επισημάνει, είναι το σημείο νούμερο 2 στην απάντηση του ΟΣΕ και της Hellenic Train, όπου αναρωτιέται, λέει ο λογικά σκεπτόμενος πολίτης, αν ποτέ ήταν δυνατόν ο ΟΣΕ και η ΡΑΣ να εξακολουθούν να περιλαμβάνουν στο ενεργό σιδηροδρομικό δίκτυο τμήματα κατεστραμμένα από θεομηνία, τα οποία ήδη έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα οριστικής αποκατάστασης, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ποτέ δεν θα έθεταν σε κίνδυνο ζωές εργαζομένων ή επιβατών. Αν αυτό το θεωρούμε δεδομένο λόγω της κατάστασης που έχει... Έχουμε καεί στο χυλό με τα Τέμπη, οπότε δεν θεωρούμε τίποτα δεδομένο, να καταλάβουμε, προσπαθούμε. Στο κομμάτι αυτό το οποίο αναφέρεται η ΡΑΣ όσον αφορά το δίκτυο, οι καταστροφές ήταν μεγάλες και από την κακοκαιρία Ντάνιελ τον περασμένο Σεπτέμβρη και έπειτα δεν είχε επανέλθει το δίκτυο σε καμία από τις περιοχές στις οποίες είχε αναφερθεί. Άξιο αναφοράς πάνω στο κομμάτι της απόφασης της ΡΑΣ και φυσικά σε αυτό εμπλέκεται και ο ΣΕ, είναι το κομμάτι της Δυτικής Μακεδονίας, όπου στο τμήμα γραμμής μεταξύ Έδεσας και Φλόρινας, το οποίο δεν πήρε την απαραίτητη πιστοποίηση και το έχουν βγάλει εκτός δικτύου, μας προκαλεί εντύπωση, διότι είναι ένα κομμάτι δικτύου το οποίο η υποδομή είναι πάρα πολύ καλή και θα μπορούσε κάλλιστα ο ΣΕ να είχε βάλει πομποδέκτες σε όλο το κομμάτι του δικτύου. Εκεί δεν υπάρχει αυτού, επικοινωνία, υπάρχει, έτσι, αυτό είναι το πρόβλημα ακριβώς, που υπάρχει εκεί. Να υπάρχει ραδιοκάλυψη απαραίτητη ή ακόμη καλύτερα να επανδρώσει τους σταθμούς με τους απαραίτητους σταθμάρχες. Ωστόσο, δυστυχώς ο Διεχρής Υποδομής, ο ΟΣΕ, η ελληνική πολιτεία, δεν μπορεί να παρέχει τα συγκεκριμένα συστήματα. Βλέπω επίσης ότι υπάρχουν προβλήματα και σε άλλα μέρη του δικτύου. Δηλαδή, μιλάει η ΡΑΣ στην ανακοίνωση για τη σιδηροδρομική υποδομή στο κομμάτι Λάρισα Βόλος, Παλαιοφάρσαλα, Καλαμπάκα και του κλάδου Ανόδου, δηλαδή Άγιος Στέφανος, Δομοκός, Παλαιοφάρσαλο και Μεζούρλος. Αυτά τα κομμάτια επίσης είναι προβληματικά σε ό,τι αφορά την υποδομή. Συγκεκριμένα στο κομμάτι Λάρισα Βόλος, λόγω της θεομηνίας που έπληξε την περιοχή τον Σεπτέμβριο τον περασμένο, έχει καταστραφεί σχεδόν πλήρως η υποδομή, οπότε ήταν αδύνατο να κυκλοφορήσουν τα τρένα. Ωστόσο, ένα ακόμη ερώτημα το οποίο έχουμε θέσει τους περασμένους μήνες οι μηχανοδηγοί, αφορά το τμήμα της υποδομής στη Δυτική Θεσσαλία, μεταξύ του Παλαιοφαρσάλου και της Καλαμπάκας. Το τμήμα αυτό στο σύνολό του είναι 80 χιλιόμετρα σιδηροδρομικής γραμμής. Είχαμε ακούσει
από τον ΟΣΕΑ, το διαχειριστή υποδομής, ότι καταστράφηκε 80 χιλιόμετρα από τη σιδηροδρομική γραμμή αυτή. Δηλαδή, μας είπαν έμεσα ότι καταστράφηκε πλήρως. Και πραγματικά αναρωτιόμαστε, ότι άμα έφτασε η Θεομηνία μέχρι την Καλαμπάκα, μέχρι τα Τρίκαλα, ενώ ουσιαστικά εμείς ακούγαμε μόνο για τον κάμπο της Καρδίτσας. Δηλαδή, ακόμη και ο διαχειριστής υποδομής, μάλλον δεν μας λέει την πλήρη αλήθεια όσον αφορά τις καταστροφές. Κύριε Ιρδανίδη, αν το ξέρετε, έχουν γίνει οι μελέτες και δεν έχουν προχωρήσει από εκεί και πέρα οι εργασίες, δεν έχουν γίνει οι μελέτες, γνωρίζετε σε ποια φάση βρίσκεται η προσέγγιση από την πλευρά του ΟΣΕ και της Hellenic Train? Αν το ξέρετε. Συγκεκριμένα υποδομή αφορά τον ΟΣΕ. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς πού βρίσκονται οι απαραίτητες εργασίες, μελέτες και αποκατάσταση γραμμής. Ωστόσο, αυτό που έχουμε σαν δεδομένο είναι τα λεγόμενα του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΣΕ, ο οποίος το περασμένο χειμώνα μας είπε πως μέχρι το τέλος του 2025 θα έχει γίνει η πλήρη αποκατάσταση της σιδηροδρομικής υποδομής σε διπλή γραμμή για τον άξονα Θεσσαλονίκη-Αθήνα, της ηλεκτροκίνησης καθώς και της φωτοσύμασης παύλα τηλεδιοίκησης. Μάλιστα. Άρα τα τρένα είναι όντως όσο ασφαλή μπορούν να είναι μετά το δυστύχημα των Τεμπών. Να ρωτήσω το εξής. Όντως την προηγούμενη εβδομάδα υπήρξε φωτιά σε κομμάτι της Βορείου Ελλάδος, όπου η φωτιά αυτή έφτασε πολύ κοντά στις γραμμές, γιατί οι γραμμές δεν καθαρίζονται δεξιά και αριστερά, ούτως ώστε να μην υπάρχουν χορτάρια ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν και πτώσεις από δέντρων, αλλά την προηγούμενη εβδομάδα υπήρξε μία φωτιά σε κομμάτι της Βόρειας Ελλάδας, όπου καταστράφηκε ένα σύστημα το οποίο ονομάζεται TX3, το οποίο αυτό έχει να κάνει με την ανάγνωση του τι συμβαίνει στη γραμμή. Δηλαδή είναι ένα σύστημα το οποίο ευαισθητοποιείται ανάλογα με την κίνηση που υπάρχει και αν υπάρχει τρένο το οποίο βρίσκεται απέναντι σε ένα άλλο τρένο, το ένα κατεβαίνει, το άλλο ανεβαίνει, προειδοποιεί και ενδεχομένως σταματάει κιόλας. Όντως από φωτιά καταστράφηκε τέτοιο σύστημα, γιατί δεν καθαρίζονται οι γραμμές? Δεν γνωρίζουμε αν καταστράφηκε κάποιο αντίστοιχο σύστημα όπως αυτό που αναφέρετε. Mm-hmm. Σίγουρα όμως τα εξώδικα τα οποία έχουμε στείλει αναφέρονται σε συμβάντα υπαρκτά. Σε διάστημα λοιπόν περίπου 2 μηνών, τους τελευταίους 2 μήνες, είχαμε 2 σοβαρά συμβάντα με πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Όχι από κάποια δυσλειτουργία κάποιου συστήματος, αλλά από την υπέρμετρη βλάστηση η οποία έχει αναπτυχθεί δίπλα στη γραμμή. Η βλάστηση είναι ένα μείζον θέμα το οποίο ταλανίζει την καθημερινότητα του μηχανοδηγού. Πέρυσι, το 2023 τον Ιούλιο, σε συνάντηση που είχαμε με την διοίκηση του Υπουργείου, είχαμε λάβει τις διαβεβαιώσεις για επίλυση του προβλήματος το αμέσως επόμενο διάστημα. Έχουμε φτάσει Ιούνιο του 2024, σχεδόν ένα χρόνο μετά, και οι μηχανοδηγοί ακόμη τρώμε τα δέντρα στο κεφάλι μας και κυνηγάμε να σβήσουμε τις φωτιές. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν έχει υπάρξει μεγάλη πρόοδος στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Μάλιστα. Τελευταίο ερώτημα και με αυτό σας αποχαιρετώ. Πόσο διαφορετικά είναι αυτά τα οποία βιώνετε σήμερα και σε σχέση με τις παρεμβάσεις που κάνει και το Σωματείο για τα προβλήματα τα οποία υφίστανται στην γραμμή, σε σχέση με την περίοδο πριν από το δυστύχημα των Τεμπών? Ακούει κάποιος περισσότερο σήμερα, σκύβει κάποιος περισσότερο ή δεν συμβαίνει στο ελάχιστο τελικά ούτε αυτό? Το Σωματείο είναι πάντα δίπλα στους εργαζόμενους και πάντα αναφέρει και υπογραμμίζει τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στην καθημερινότητά τους. Τα προβλήματα αντιμετωπίζονται όμως, αυτό είναι το ερώτημα. Γιατί φτάσαμε στα Τέμπη και υποτίθεται ότι μετά θα λειτουργούσαμε ασφαλώς. Και από ό,τι καταλαβαίνω από τις παρεμβάσεις που υπάρχουν και από το Σωματείο, η ασφάλεια παραμένει ζητούμενο. Βλέποντας τις κοινές απαντήσεις των 2 εταιριών, Hellenic Train και ΟΣΕ, οι οποίες διοικήσεις θεωρούν ότι οι μηχανοδηγοί είμαστε υπερβολικοί, θαρώ και εγώ και νομίζω όλος ο κόσμος ότι δεν αντιμετωπιζόμαστε με την πρέπουσα σοβαρότητα. Αλέξανδρος Ιρδανίδης, μηχανοδηγός, τον ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα αυτή. Καλό σας βράδυ. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι.